Ευσεβούσιμον έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, θρησκεύσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των κουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνήσεις δε είσαι ως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εγώ ακούσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση με το Πνεύμα Κύριστου. Ως και φαλάσιμον το Κύριο πίνομε. Παρθένου Μαρίας, εις την σύναξη νεορτάζουμε, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης και πάντων των Αγίων.
όχι ο κοντά εδώ πίσω, εδώ πίσω. Ακούσα από την άλλη μεριά. Των Οικουμενικών Πατριάρχην κύριων κύριων Βαρθολομαίων θα προσφωνήσει ο αντιμότατος κύριος Δήμαρχος Λευκάδος. Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικέ Πατριάρχα κύριε κύριε Βαρθολομέ, με πολύ μεγάλη τιμή, χαρά και συγκίνηση, λαός και κλήρος, με τον σεβασμιότατο Λευκάδος και Ιθάκης κύριο κύριον Θεόφιλο, τους σεβασμιωτάτους και θεοφιλέστατους Αγίους Αρχιερείς, τον καθοδηγούμενο καθηγούμενο της Μονής Φανερωμένης Πανοσυριολογιότατο Νικηφόρο, την εκπρόσωπο της κυβέρνησης Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Ζέτα Μακρύ, τον βουλευτή Λευκάδος κύριο Αθανάσιο Καβαδά, τον περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων κύριον Ιωάννη Τρεπεκλή, τον πρώην Υπουργό και οφητείαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως κύριον Γεώργιο Καλατζή, των Δημάρχων Όμορων Δήμων, Μεγανησίου, Ακτίου Βόνιτσας, Πρέβεζας, Ζηρού και Άρτας, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, των Αντιπεριφερειαρχών, των Δημοτικών Συμβούλων, των Αντιδημάρχων και Τεταλμένων και των Προέδρων Κοινοτήτων και πολλών άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων των Απανταχού Λευκαδίων. Ως Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδος, σας απευθύνω ολόχαρος το καλώς ήρθατε στον όμορφο και φιλόξενο τόπο μας. Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαμο, Καστό, Μαδουρί και άλλα μικρά νησιά. Είναι πράγματι ξεχωριστή ευλογία για μας που υπό την σκέπη της βηματάρισσας Θεοτόκου υποδεχόμαστε εσάς Παναγιώτατε, την κεφαλή της Ορθοδοξίας, στο νησί και στο μοναστήρι που γιορτάζει ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Η υψηλή παρουσία σας κοσμεί με τον καλύτερο τρόπο τις εορταστικές εκδηλώσεις και μας ενισχύει να αντλούμε δύναμη για το μέλλον. Παναγιώτατε, ο Θεός σας ευλόγησε να είστε ο μακροβιότερος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από ιδρύσεως της Επισκοπής του Βυζαντίου από τον Απόστολο Ανδρέα. Σε λίγους μήνες συμπληρώνεται τα 33 χρόνια της πατριαρχικής σας διακονίας. Η ανεκτίμητη προσφορά σας στην Ορθοδοξία, η έντονη δραστηριοποίηση και ευαισθησία σας για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής
καταγράφονται απολύτως στο ενεργητικό σας. Η ευχερής αγάπη και το άγρυπνο μάτι και ενδιαφέρον σας για τον άνθρωπο και τον κόσμο ολόκληρο είναι για μας πρότυπο ζωής, ώστε να μην μας απορροφούν τα πολλά και μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, να μην κυριευόμαστε από τις ανθρώπινες αδυναμίες και φιλαυτία μας, αλλά παρά τις δυσκολίες να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, με αγάπη, με ελευθερία, γιατί μας εμπνέετε εσείς για τη ζωή μας και μας δίνετε ελπίδα. Παναγιώτατε, η Λευκάδα του απαράμιλου φυσικού κάλους είναι το νησί του πολιτισμού και της τέχνης, η πατρίδα των ποιητών. Αναφέρω τον Αριστοτέλη Μπαλαωρίτη, ποιητή της καρδιάς μας, που φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη γέννησή του. Και για το λόγο αυτό ορίσαμε το τρέχον έτος 2024 ως έτος Αριστοτέλη Μπαλαωρίτη. Τον Λευκάδιο Χέν, συμπατριώτη μας, επιφανή ποιητή, που ανεδείχθη εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας. Τον Άγγελο Σικελιανό, ποιητή της ειρήνης, της παγκοσμιότητας, της δελφικής ιδέας για συνεννόηση των λαών. Παναγιώτατε, προσωπικά ασπάζομαι τη δεξιά σας και με πλήρη αγαλίαση αναφωνώ μαζί με τον περήφανο λαό των Λευκαδίων που έχω την τιμή να εκπροσωπώ το ευπαρέστητε στον τόπο μας. Ευχόμενος καλή διαμονή. Θα αντιφωνήσει η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος. Φίλτατε αδελφέ, Άγιε Μονεμβασίας και Σπάρτης, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, Ιερότατε Μητροπολίτα Λευκάδος και Ιθάκης κύριε Θεόφιλε, τιμιότατοι αδελφοί αρχιερείς, ευλαβέστατοι κληρικοί, εξοχότατοι, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, οσιολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε, λαέ του Θεού ευλογημένε, με πολλή συγκίνηση ευρισκόμεθα εις την ωραία Λευκάδα, πραγματοποιούνται στην πρώτη στην ιστορία επίσημων επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχου εις την Θεόσωστον Ταύτην Μητρόπολη και την ίσον των ποιητών και των ανθρώπων των γραμμάτων. Δοξάζομαι την Παναγία Τριάδα, η οποία μας αξιώνει αυτής της μεγάλης χαράς, ανήμερα της Αγίας Πεντηκοστής. Και ευχαριστούμε την υπεραγίαν Θεοτόκον, την Μπεφανερωμένη Κυρία, πολιούχων και προστάτηδα της νήσου, η οποία μας υποδέχεται ήδη εις το περίσευνον αρχοντικόν της. Όπως κάθε Λευκάδιος έξωθεν ερχόμενος, θεωρεί πρώτη στον χρέος του να ανέλθει στον ιερόν μπράκον και να προσκυνήσει την κυρούλα του, έτσι και εμείς, μετά της τιμίας ημών Πατριαρχικής Συνοδείας, ελθόντες από την Θεοτοκοφρούρητον Κωνσταντινούπολη, ως πρώτον χρέος ημών εθεωρήσαμε να έλθουμε ακριβώς εδώ,
εις την περικαλή μονήν της, να βάλομεν μετάνοια και να προσκυνήσομεν την θαυματουργόν και περίπιστον εικόνα της και να ζητήσουμε την ευχήν και την βοήθειάν της πριν ακολουθήσομεν το καταρτισθέν πρόγραμμα. Την ιδία στιγμήν υποκλινόμεθα ευλαβώς ενώπιον των Αγίων Αποστόλων Σωσίωνος του και πρώτου Επισκόπου της Λευκάδος Ακύλα και Ηρωδίωνος των φωτιστών αυτής και εξετούμεθα τας προς Θεόν πρεσβίαστον. Χαιρετίζομεν κατόπιν εν καρδίως και εν αγάπη εκτενή τον ευγενή φιλόμωσον και φιλοπρόοδον λευκαδιακών λαών της πρωτευούσης και των χωρίων με τους τιμίους άρχοντάς του και τους καλούς πνευματικούς του Πατέρας. Ιστάμεθα με θαυμασμόν ενώπιον της ιστορίας του διαμέσου των αιώνων, ιστορίας εθνικής, εκκλησιαστικής και κοινωνικής, ενώπιον της ιδιαίτερας ευδανησιακής του παραδόσεως, του υψηλού πολιτισμού και των λίαν αξιολόγων επιτευγμάτων του εις όλους τους τομείς. Και τι μας χωρίζει κάποια απόσταση γεωγραφική, εν τούτης ουδέποτε επάψαμεν παρακολουθούντες φιλοστόργος εκ φαναρίου την πορεία και την ζωή των αγαπητών μας επτανησίων, μετά των οποίων ιεροί και ακατάλητοι πνευματικοί δεσμοί παλαιόθεν μας συνδέουν. Άλλωστε, οι εναγίοις επίσκοποι Λευκάδος, Ζαχαρίας και Πελάγιος έδωκαν εν Κωνσταντινούπολη την καλή ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως, διαπρέψαντες ως πατέρες των Αγίων Δευτέρας και Έκτης Οικουμενικών Συνόδων αντιστοίχως. Έτσι το όνομα της Λευκάδος μας είναι πάντοτε ιδιαίτερος αγαπητόν και εδέσιμον. Τούτων ούτως εχόντων, λίαν ευχαρίστως απεδέχθημεν την ευγενή πρόσκληση του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης, κυρίου Θεοφύλου, των εντιμωτάτων δημάρχων των Διονύσων, του τοπικού βουλευτού εξοχοτάτου κυρίου Αθανασίου Καβαδά και του οσιολογετάτου καθηγουμένου κυρίου Νικηφόρου. Πρόσκληση κομιστήσαν στην πόλη τον παρελθόντα Νοέμβριο. Ανταποκρινόμενοι λοιπόν εις αυτήν, ήλθομεν σήμερον από την πόλη των πόλεων και το εμφαναρίως εκ των κέντρων της Ορθοδοξίας και του ευσεβούς ημών γένους, κομίζονται στην πολλή αγάπη και την ευλογία της κοινής όλων μας πνευματικής μητρός και τροφού Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, η οποία παρά τας διακοιμάνσεις της ιστορίας, ορθία επί των ιερών επάλξεων, εξακτηνώνει πάντοτε τη λαυγός, το Άγιον Αναστάσιμον φως της αληθούς πίστεως και ορθοδόξου ευσεβίας και το ηλαρόν φως της ευγενίας της αρχοντιάς και των διβαλφών παραδόσεων της δρομιοσύνης. Ευχαριστούμε από καρδίας πάντας για την ωραίαν υποδοχήν που μας επιφυλάξατε, ιδιαίτερος δε τον εντιμότατον δήμαρχο της νήσου κύριον Βεργίνην για την ευγενή και ευλαβή προσφώνησή του εξ ονόματος όλων των Λευκαδίων. Ο εμπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι προσκυνούμενος εις και μόνος αληθινός Θεός, διαπρεσβειών της πεφανερωμένης υπεραγίας Θεοτόκου, ήθε να ευλογεί και να αγιάζει την Λευκάδα, τους Λευκαδίους και όλον το ευσεβές πλήρωμα της Θεοσός του Μητροπόλεός σας, δωρούμενος παν δόρημα τέλειον και διαφυλάτων ημάς από παντός κινδύνου, σεισμού, λοιμού και ιουδίτινος άλλου κακού.
Λοιπόν, αδελφοί και τέκνα Κυρίων, χαίρετε, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών. Αμήν. Εν συνεχεία, η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος υπό το Σεβασμιωτάτο εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπόν αρχιεραίων και αρχών και εξουσιών, θα μεταβεί αριστερά της εξέδρας, επί της επί τούτο πυκθήσεις αναμνηστικής στήλης, δια την ονοματοδοσία της πλατείας ταύτης επί το ονόματι αυτού. Παρακαλώ στην άκρη. Oh.
την οικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.